Καλησπέρα σας, κύριε Οικονόμου. Καλησπέρα και σε εσάς. Πάμε για πέμπτη νεκροτομή. Βλέπετε ότι αυτή η κατάσταση έχει ανοίξει τη συζήτηση για το θέμα των ιατροδικαστών. Κάτι πήγε λάθος προφανώς, δεν είναι? Σαφώς ναι, και θεωρώ ότι δεν είναι κεραυνός ελευθερία. Εμείς ως Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος καθηκόντως ενεργήσαμε προ πολλών ετών και κάναμε νήξινη στα αρμόδια σώματα αλλά και στους ίδιους τους ιατροδικαστές. Τους είχαμε καλέσει στον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο και είχαμε συζητήσει παρόμοια φαινόμενα και είχαμε προβεί σε εισηγήσεις. Πού είναι το πρόβλημα, κύριε Οικονόμου, κατά την άποψή σας? Να σας πω. Κατά την ταπεινή πληρώμηση ισχυρή μας άποψη δεν υπάρχει αποτελεσματικός έλεγχος. Διότι θέλω να καταθέσω ότι η διαφωνία μεταξύ δύο γιατρών όσον αφορά μια διάγνωση, μια νεκροψία ή μια νεκροδομή είναι εφικτή, διότι η ιατρική δεν είναι μαθηματικά. Εκείνο που δεν είναι εφικτό και εκείνο που δεν περιποιεί τιμή σε εμάς είναι να υπάρχουν εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις για το ίδιο περιστατικό και να αναγκαζόμαστε ενός πολιτεία να φέρνουμε από το εξωτερικό ιατροδικαστές και να κάνουμε για πέμπτη φορά νεκροψία ή και νεκροδομή σε ένα πτώμα στο οποίο πρέπει να δείξουμε και σεβασμό όπως οφείλουμε να δείξουμε και στους ζωντανούς. Άρα δεν έχει γίνει η κατάλληλη αξιολόγηση αυτών των ανθρώπων? Δεν το λέω αυτό, δεν θέλω να προχωρήσω σε τέτοια δημόσια δήλωση. Λέω ότι πρέπει να γίνεται συνεχής αξιολόγηση όλων των γιατρών, όχι μόνο των ιατροδικαστών, διότι πρέπει να συνεχώς να βελτιωνόμαστε με στόχο το τέλειο, χωρίς να το φτάσουμε ποτέ. Μες στις εισηγήσεις του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου είναι και η αξιολόγηση και η συνεχής επιμόρφωση, επαναλαμβάνω, όλων των γιατρών, αλλά και η οργάνωση των παθολογοανατόμων και ιατροδικαστών για να ξεχωρίσουμε τι είναι ο παθολογοανατόμος και τι είναι ο ιατροδικαστής και να ασχολούνται, διότι ο καθής εφοετάχθη, διότι η επιστημονική μαρτυρία των γιατρών γενικά στο δικαστήριο και ειδικά των ιατροδικαστών είναι πολύ σοβαρό πράγμα, διότι πάνω του θα στηριστούν οι δικαστές για να αθώσουν ή καταδικάσουν έναν κατηγορούμενο για σοβαρό τα εγκλήματα. Άρα πρέπει να δείξουμε μεγάλη σοβαρότητα, αυστηρότητα και ευθύνη όλοι οι φορείς του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου συμπεριλαμβανομένου, αλλά κυρίως του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Θα πάρετε κάποια πρωτοβουλία για να προωθηθούν κάποιες... Εδώ και δεκαετία, μια δεκαετία πρωτοβουλία. Ωραία, με αφορμή και αυτό που βιώνουμε τώρα, κύριε Οικονόμου. Θα επανέλθουμε δρυμύτεροι, πιο αποφασιστικοί και πιο απαιτητικοί. Ζητώντας... Να επαναφέρουμε τις εισηγήσεις του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου για να βάλουμε εντάξει σε αυτό το πράγμα το οποίο δεν περιποιεί τιμή σε όλους μας και ειδικά σε εμάς τους γιατρούς. Και ποιοι φέρουν την ευθύνη τελικά? Οι ευθύνη φέρουν όλοι οι σύνοντες των ιατρών διεξαρουμένων, διότι δεν αποποιούμαστε καμιά ευθύνη. Απλώς σας λέω εγώ ότι κάναμε προσπάθεια. Δεν είμαστε εκτελεστικό όργανο ο Παγκύπριος Ιατρικός Συλλόγος. Έχουμε εν προκειμένου κάνει εισηγήσεις οι οποίες δεν προωθήθηκαν είτε από αδιαφορία, είτε από οχαδευτισμό, είτε δεν θέλω να κατηγορήσω κανένα, λέω τα τραγικά γεγονότα. Και ελπίζω αυτό το νέο περιστατικό να μας αφυπνίσει και να κάνουμε εκείνο που πρέπει να κάνουμε εδώ και αρκετά χρόνια. Το ευχόμαστε και εμείς. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Οικονόμου. Καλή σας νύχτα.